θα έρθει εδώ με το βιβλίο της «Το παιδί με την ριγέ μπλούζα», γι' αυτό θα μιλήσει στο πρώτο φυσικά Ηράκλειο Φεστιβάλ Βιβλίου. Κυρία Χουνή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι εν πλώ αυτή τη στιγμή από Σάμο για Αθήνα. Αχ, τι ωραία, τι ωραία που... Είναι εξαιρετικά γιατί το Αιγαίο μας είναι όμορφο, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, έτσι. Οπότε θα σας έχουμε εδώ να μιλήσετε για το βιβλίο. Πείτε μας, έτσι, και να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας για το πρώτο φεστιβάλ. Θεωρείτε, όπως και όσοι έχουμε μιλήσει σήμερα, ότι τέτοιες κινήσεις μιας δημοτικής αρχής, μιας ομάδας ανθρώπων είναι σημαντικές, βοηθούν αυτή τη στιγμή που τα πάντα χρήζουν κυρίως από την εικόνα? Δηλαδή όλα τρέχουν πολύ γρήγορα. Το να γυρίσουμε στο βιβλίο ή να τρέξουμε στο βιβλίο και μέσα από μια σειρά τέτοιων εκδηλώσεων βοηθάει? Όχι απλώς βοηθάει, εγώ θα έλεγα ότι είναι και εξαιρετικά αναγκαίο, ειδικά λόγω της εποχής και όλων αυτών των οποίων βιώνουμε. Εγώ την βρίσκω Ηράκλεια, για να παίξουμε λίγο την προσπάθεια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά την εποχή της κρίσης τείνει ο πολιτισμός να θεωρείται πολυτέλεια. Αντιθέτως, κατ' εμέ είναι μια πρώτιστη ανάγκη και είναι ο χώρος από τον οποίο μπορούμε να κλείσουμε πρώτα απ' όλα, θα πω, κουράγιο, αλλά και να επενδύσουμε σε ό,τι αφορά τη δημιουργικότητα. Και νομίζω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει λιγάκι παραγωνιστεί και μπράβο σε όλους να το βάζουν στην πρώτη γραμμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βιβλίο, επίσης είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει εξαιρετική βιβλιοπαραγωγή. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και θέλω να το τονίσω, έχουμε αξιολογότατες λογοτεχνικές προσπάθειες σε όλα τα είδη. Και αυτό δείχνει ότι είναι ένας τομέας ο οποίος βελτιώθηκε εισαγωγικά τα τελευταία χρόνια και δεν υποχωρεί ποιοτικά, αντιθέτως. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό νομίζω ότι μας δίνει και πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ελπίδα. Πολύ μεγάλη, και εγώ μιλώ πρώτα απ' όλα ως αναγνώστης, βουλημική αναγνώστης και μια λογοτεχνία εγχώρια που υπήρξε πάντα σημαντική. Να μην ξαναλέμε τα ίδια και για τα Νόμπελ και για τους ποιητές μας και για τους δημιουργούς. Σπουδαίο πράγμα για το ελληνικό DNA η συγγραφή. Νομίζω ότι είναι έτσι ένα κύριο συστατικό του εθνικού μας DNA η ανάγκη να αποτυπώσουμε τις σκέψεις. Και θα επιμείνω σε αυτό που είπα και πριν, ότι ιδιαίτερα η παραγωγή των τελευταίων ετών εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Και χαιρόμαστε πολύ γιατί υπάρχει και νέο σύγχρονο υλικό εντός εισαγωγικών από ανθρώπους του πνεύματος, καλλιτέχνες, συγγραφείς που μας δίνουν πολύ ωραία πράγματα και αυτό είναι το καλύτερο για όλους, νομίζω, και για το μέλλον μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Χουσνή, που είσαστε κοντά μας σήμερα και που θα είσαστε φυσικά στο φεστιβάλ μας. Να είσαστε καλά. Ήταν και πλόη γυναίκα, κάπου έφτασε το καράβι, μας ταξίδεψε ούτως ή άλλως και με την συζήτησή μας.